μαθημάτων μας με αισθητική προσευχή. Είμαστε σελίδα 1025, να διαβάσουμε από τη Β' Κορινθίους, επιστολή του Αποστόλου Παύλου και από το Ι' κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Ι' 1. Σελίς 1025, με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Σελίς 1025, Ι' 1. Αυτός δε, εγώ ο Παύλος, σας παρακαλώ δια της πραότητος και επί οικίας του Χριστού, ως της παρόν μεν είναι με ταπεινός μεταξύ σας απών δε λαμβάνω θάρρος προς εσάς, σας παρακαλώ δε όταν έλθω να μην λάβω θάρρος με την πεποίθηση εκείνη με την οποία στοχάζομαι να τολμήσω εναντίον τινών ήτρινες θεωρούσιν ημάς ως κατά σάρκα περιπατούντας, διότι αν και περιπατώμεν εν σαρκή, δεν πολεμούμεν όμως κατά σάρκα, διότι τα όπλα του πολέμου μόνο δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά στον Θεό προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων. Επειδή καθερούμεν λογισμούς και παν ύψωμα υπερόμενον εναντίον της γνώσεως του Θεού και εχμαλωτίζομεν παν νόημα εις την υπακοήν του Χριστού. Και είμεθα έτοιμη να εκδικήσομεν πάσαν παρακοήν όταν γίνει πλήρης η υπακοή σας. Το καταπρόσωπον βλέπετε. Εάν της έχει πεποίθηση σε αυτόν ότι είναι του Χριστού, ασυλλογίζεται τούτο πάλι να φε αυτού ότι καθώς αυτός είναι του Χριστού, ούτω και εμείς είμεθα του Χριστού. Διότι αν και περισσότερον τι καυχηθώ δια την εξουσίαν ημών, την οποία έδωκε εις ημάς ο Κύριος εις οικοδομήν και ουχής καθαίρεσή σας, δεν θέλω εσχυθεί. Δια να μην φανώ ότι θέλω να σας εκφοβίζω δια των επιστολών, διότι εμέν η επιστολέ λέγει τι είναι βαρία και ισχυρέ, δε παρουσία του σώματος ασθενής και ο λόγος εξουθενημένος. Τούτο ας παρατηρεί ότι ούτως, ότι οποίημεθα εις των λόγων δια των επιστολών απόντες, τιούτη και παρόντες εις το έργον, διότι δεν τολμόμεν να συναριθμίσομεν ή να συγκρίνομεν εαυτούς πρόστινας εκ των συνιστώντων εαυτούς, αλλά αυτοί καθεαυτούς μετρούνται σε αυτούς και προς εαυτούς συγκρίνονται σε αυτούς ανοητένωσιν. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να καυχηθεί στα άμετρα, αλλά κατά το μέτρον του κανόνος, το οποίον εμοίρασεν εις ημάς ο Θεός μέτρον, ώστε να φθάσομεν έως και εις εσάς. Διότι δεν υπερεκτείνομεν εαυτούς ως μη φθάσαντες σε εσάς, επειδή έως και εις εσάς εφθάσαμεν δια του Ευαγγελίου του Χριστού. Και δεν καυχόμεθα εις τα άμετρα, εις ξένους κόπους, αλλά έχομεν ελπίδα ότι αυξανωμένης της πίστεώς σας, θέλομεν μεγαλυθεί σε εσάς εκ περισσού κατά τον κανόνα ημών, ώστε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο και στους επέκεινα ημών τόπους, ουχή να καυχηθόμεν εις τα εναλωτρίο κανόνι έτοιμα, αλλά ώστις καυχάτε εν Κυρίω ας καυχάτε, διότι δεν είναι δόκιμος ως συνιστά αυτός σε αυτόν, αλλά εκείνος τον οποίον ο Κύριος συνιστά. Αμήν. Ένα πολύ σοβαρό λάθος το οποίο κάνουν οι χριστιανοί, είναι πολύ σοβαρό όμως, να συνιστούν τον εαυτό τους ως δούλους Θεού, να συνιστούν τον εαυτό τους ως σημαντικά πρόσωπα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Αυτό πραγματικά είναι ένα πολύ σοβαρό λάθος, γιατί αυτός που συνιστά τον εαυτό του δεν είναι δόκιμος εις τον Θεό, είναι αδόκιμος. Δηλαδή δεν μπορεί ο Θεός να συμμαρτυρήσει μαζί του. Και μάλιστα πολλές φορές η σύσταση που κάνουν, όπως έκαναν τότε στην Εκκλησία των Κορινθίων, του εαυτού τους, ήσαν γιατί θεωρούσαν δικαιωμένους, δίκαιους σε αυτούς τους και βλέποντας τους εαυτούς τους συγκρίνανε με μέτρο τον εαυτό τους τους άλλους, επαναλαμβάνω, χρησιμοποιώντας ως κριτήριο τον εαυτό τους. Το αποτέλεσμα είναι να γίνονται ανόητοι. Και είναι πολύ σοβαρό στο χριστιανό, στα μάτια του Θεού, να γίνεται ανόητος, να είναι ανόητος. Ας πούμε, θυμάμαι μια φορά, είχε βαφτιστεί κάποιος με Πνεύμα Άγιο και μου λέει, μίλησε γλώσσες, έχεις ξανακούσει τέτοιες γλώσσες, σαν και αυτές που μίλησα?
Και του είπα εγώ, βέβαια, πολύ περισσότερες και πολύ ωραιότερες και πολύ καλύτερες. Και αυτός έπραξε, αλλά και βρέθηκε ανόητος. Γιατί είδε κάτι καλό που έχει κάνει ο Θεός στη ζωή του και αμέσως νόμισε ότι αυτός είναι ο καλός. Αυτός είναι ο σπουδαίος, αυτός είναι ο σημαντικός. Και όταν ο άνθρωπος θεωρεί για τον εαυτό του ότι είναι σημαντικός, κλέβει τη δόξα από το Θεό, αφενός μεν, αφετέρου απομακρύνεται ο Θεός από αυτόν. Αλλά θα τολμούσα να πω και το χειρότερο από όλα είναι ότι απομακρύνονται οι άνθρωποι από αυτόν. Γιατί γίνεται αντιπαθής, καθώς είναι, όχι γίνεται, καθώς είναι ανόητος. Ο χριστιανός ποτέ δεν προβάλλει, δεν συστήνει και δεν δείχνει τον εαυτό του. Γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ο κάθενας από μας τα δικά του λάθη, τα δικά του προβλήματα, τα δικά του ζητήματα και αν δείξει τον εαυτό του, στην πραγματικότητα τι κάνει, κρύβει τις ατέλειές του για να μην τις βλέπουν οι άλλοι και φανερώνει ό,τι καλό ο Θεός έχει κάνει, πράγμα το οποίο δεν είναι ευάρεστο εις το Θεό. Καταντάει ανόητος ο άνθρωπος αυτός. Και το αποτέλεσμα είναι το τελικό, ότι επειδή αυτό συστήνει τον εαυτό του, κόβει τη δυνατότητα στο Θεό να τον συστήσει ο Θεός. Και έτσι, καθώς αυτοσυστήνεται, η πορεία, η ζωή του είναι μία συνεχόμενη πτώση. Μέχρι που θα φτάσει, μέχρι τα κατώτερα στρώματα της ανοησίας, εκτός και αν έγκαιρα το κατανοήσει και μετανοήσει. Μη θεωρήσετε ότι αυτό, αδερφοί αγαπητοί, αφορά όλους τους άλλους εκτός από τον εαυτό μας. Ποτέ να μην το θεωρήσουμε αυτό. Γιατί όλοι μας μέσα μας χαιρόμαστε όταν κάνει ο Θεός κάτι σε μας. Δεν μπορεί να μην χαιρόμαστε. Ή όταν μας χρησιμοποιεί κάπου ο Θεός, δεν μπορεί να μην χαιρόμαστε. Και το φανερώνουμε με χαρά πολλές φορές. Και εκεί είναι που η καρδιά μας, επειδή είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, πιάνει αυτό το οποίο δεν πρέπει να αφήσουμε να πιάσει. Δηλαδή την υπερηφάνεια, την αυτοδικαίωση και εάν δεν το κατανοήσουμε γρήγορα έρχεται όπως είπαμε η κατρακύλα. Δεν είναι για τους άλλους όταν μας το φανερώνει αυτό ο Λόγος του Θεού. Δεν μας το φανερώνει για να κοιτάμε δεξιά και αριστερά ποιος αυτοσυστήνεται ή αυτοδοξάζεται, αλλά να κοιτάξουμε βαθιά μέσα στην ψυχή μας μήπως κάναμε αυτό το λάθος, γιατί συνήθως δεν το καταλαβαίνει αυτός που το κάνει. Νομίζει ότι είναι φυσιολογικό. Και αν έγκαιρα δεν το καταλάβει σαν ειλικρινής να μετανοήσει, τότε η συνείδησή του θα αλλοιώνεται μέχρι να βαγίσει στην πίστη. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό, εξετάζοντας τη χάρη του Θεού και μάλιστα την ανεκδίγητον, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, δωρεάν με την υπερβάλλουσα χάρη του Θεού στη ζωή μας και να παίρνουμε τη θέση που μας πρέπει κάθε φορά της ταπείνωσης και της δοξολογίας προς το Θεό. Για να γίνει αυτό εφικτό, γιατί επαναλαμβάνω, αυτή η κατάσταση, αυτό το λάθος μπορεί να φτάσει σε όλους μας και όταν φτάσει δεν το κατανοούμε. Για να γίνει εφικτό αυτό, δηλαδή να απορρίπτουμε κάθε αυτοδικαίωση και κάθε αυτοΐψωση μέσα από την καρδιά μας για τον εαυτό μας, έχουμε ένα ωραίο τρόπο να γλιτώνουμε υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη και το βασικότερο θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντες. Δεν είναι τυχαίο αυτά τα νοήματα, δεν είναι τυχαία αυτά τα νοήματα που ο Θεός βάζει μέσα στο Λόγο Του, καθώς μας λέει πρέπει να θεωρείτε ο ένας τον άλλον υπερέχοντα. Από τη στιγμή που δεν τον θεωρείς, τότε
αρχίζει κρίσης, η κατάκριση, η καταδίκη. Τελικά αυτός ο άνθρωπος που παθαίνει αυτό το κακό, γιατί πρόκειται περί κακού, μεγάλου κακού. Αυτός ο άνθρωπος, ο χριστιανός, ο καλός, που παθαίνει αυτό το κακό, δηλαδή να αισθάνεται ότι είναι καλύτερος από αυτόν, ότι έχει καλύτερη άποψη από τον άλλον, έχει μεγαλύτερη αποκάλυψη από τον άλλον, έχει μεγαλύτερη ισχύ η γνώμη του από τον άλλον, τότε μπαίνει μέσα η κατάκριση, μπαίνει μέσα η κρίση, η καταδίκη και ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται πια ένοχος έντονα ενώπιον του Θεού. Και εδώ δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν το καταλάβαμε. Εδώ ήμασταν απολόγητοι. Μπορεί να μην καταλάβω ότι φούσκωσε η καρδιά μου, περηφανεύτηκα, καθώς συγκρίνω με κριτήριο τον εαυτό μου, που είναι ο καλύτερος δηλαδή, γιατί το κριτήριο μας εμάς είναι ο Χριστός. Το κριτήριό μας δεν είναι κανένας άνθρωπος. Εμείς συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τον Χριστό. Και πού βλέπουμε τον Χριστό? Μέσα από τον καθρέφτη, τον καθρέφτη που είναι ο Λόγος του Θεού. Μέσα από τον καθρέφτη που είναι ο Λόγος του Θεού βλέπουμε τη δόξα του Θεού. Και συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τον Χριστό και βγαίνουμε άθλοι, ουτιδανοί, άχρηστοι. Εάν όμως μέσα στον καθρέφτη του Ευαγγελίου βλέπω τον εαυτό μου και κάνω κριτήριο στη σύγκριση των άλλων με τον εαυτό μου, τον οποίον θεωρώ πρότυπο, τον καλύτερο αδερφό, τότε αρχίζει το γκρέμισμα. Και επαναλαμβάνω, το σημείο δια του οποίου κατανοούμε το γκρέμισμά μας είναι όταν κρίνουμε, κατακρίνουμε, περιφρονούμε, κουβεντιάζουμε άσχημα για κάποιον ή για κάποιους από τους αδελφούς μας, ενώ οφείλουμε να τον θεωρούμε όλους τους αδελφούς μας και τον ελάχιστο υπερέχοντα. Γιατί να τον θεωρούμε υπερέχοντα? Γιατί μέσα σε αυτόν πρέπει να βλέπω τη δόξα του Θεού. Πρέπει να βλέπω τον Χριστό. Ναι, αλλά δεν βλέπεις, έκανε αυτό το λάθος, έκανε εκείνο το λάθος. Αυτό δεν τον καθιστά κατώτερό σου. Γιατί εσύ κάνεις περισσότερα και μεγαλύτερα λάθη και ανοητένεις. Γιατί λοιπόν το θεωρούμε υπερέχοντα παρόλα τα λάθη που κάνει? Τον θεωρούμε υπερέχοντα γιατί? Γιατί είναι ο Χριστός μέσα του. Γιατί είναι ο Θεός μαζί του. Γιατί είναι το όνομά του γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Γιατί? Γιατί μας απαγορεύει ο Θεός να κρίνουμε και να κατακρίνουμε. Μας απαγορεύει ο Θεός να καταδικάζουμε. Αντιθέτως μας λέγει ο Θεός ότι την κρίση θα την κάνει ο Θεός εκείνη την ημέρα όταν θα φανερώσει τα κρυπτά της καρδιάς. Να γιατί δεν μπορώ να θεωρήσω τον άλλον που έκανε και πρώτο και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο και πέμπτο λάθος. Δεν μπορώ να το θεωρήσω κατώτερό μου, γιατί αν τον θεωρήσω βρίσκομαι σε παράβαση. Όποιος και να είναι αυτός, σε παράβαση όταν τον θεωρώ κατώτερό μου. Αλλά τι τον θεωρώ? Αδελφό μου. Τι τον θεωρώ? Ομοιοπαθή με εμένα. Δηλαδή κάνει λάθος όπως κάνω κι εγώ. Κάνει πολλά λάθη όπως κάνω κι εγώ. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ο χριστιανός να βάζει τον εαυτό του πάνω από άλλον. Σε καμία και ποτέ. Η ασφάλεια είναι να βάζουμε τον εαυτό μας όταν συγκρίνουμε κάτω από αυτόν, γιατί το κριτήριο της σύγκρισής μας είναι ο Χριστός. Θα φτάσουμε λοιπόν όπως έφτασαν κάποιοι που πήγαιναν στους Κορινθίους να λογίζονται, να ισχυρίζονται, να θεωρούνε ότι ο Απόστολος Παύλος, ακούστε, περπατάει κατά τη σάρκα. Ο Απόστολος Παύλος ότι είναι εθνικός. Πού τους οδήγησε η κρίση? Να θεωρούνε τον εαυτό τους πιο πνευματικό και ότι αυτοί περπατάνε κατά το πνεύμα, και να λογίζονται ότι ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών,
το ιδιαίτερο σκεύος εκλογής που ο Θεός έδωσε στους ανθρώπους για να φέρει το πλείστον του Λόγου Του, να τον θεωρούνε ότι είναι σαρκικός και περπατάει κατά τη σάρκα. Έτσι εκεί φτάνουν και έτσι οδηγούνται οι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν το λάθος του αδερφού, που πολλές φορές κάνουν λάθος, δεν έχει κάνει λάθος ο αδερφός, όπως ο Απόστολος Παύλος. Βλέπουν το λάθος του αδερφού και έχοντας ως κριτήριο τον εαυτό τους, λένε αυτός περπατάει κατά τη σάρκα, αυτός είναι σαρκικός, αυτός είναι γήινος, αυτός δεν είναι καλός χριστιανός, ενώ εγώ είμαι πολύ καλός. Δεν πρέπει, αδερφοί αγαπητοί, να πέφτουμε σε αυτή την κρίση, σε αυτή την κατάκριση, σε αυτή την καταδίκη. Καταδικάζουμε τον εαυτό μας. Και να σας πω κάτι. Πιστεύω, αν κρίνω εξιδίων τα πράγματα, ότι όλοι έχουμε πέσει σε αυτή την κατάσταση, αλλά πρέπει άμεσα να μετανοούμε και να επιστρέφουμε για να μην χαλάσει η συνείδησή μας. Μη χάσουμε το μυαλό μας. Μη χάσουμε το φόβο του Θεού. Μη χάσουμε το δρόμο μας. Μη χάσουμε τον προσανατολισμό μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διακρίνουμε πώς και γιατί βλέπουμε κάποιον κατώτερό μας. Πρώτον και δεύτερον, να διακρίνουμε πώς και γιατί βλέπουμε τον εαυτό μας ανώτερο. Είναι ένα σημάδι που ο Θεός έχει βάλει στη ζωή του χριστιανού για να καταλαβαίνουμε ότι επίκειται γκρέμισμα, επίκειται πτώσεις, επίκειται θάνατος. Θάνατος είναι ίσως από τα πιο σοβαρά λάθη που μπορεί να κάνει ο χριστιανός, που ξεκινάει από ανοησία και φτάνει μετά σε κακία και σε μίσος. Ο Θεός να μας φυλάει. Και αυτό για χριστιανούς καλούς, για χριστιανούς άριστους. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ δια της πραότητος, να το χαρακτηριστικό που ζητάει ο Θεός, και της επιοικίας του Χριστού, να στέκεστε, να βλέπετε, να παρατηρείτε και να κρίνετε γιατί. Τι τυφλός, λέει ο Λόγος του Θεού, παρά ο δούλος μου. Τι σκοφός παρά ο μηνυτής μου. Τι τυφλός παρά ο τέλειος. Βλέπει πολλά και δεν παρατηρεί σωστά. Δεν είναι τι βλέπουμε δια της όψεως, αλλά εκείνο που θέλει ο Θεός είναι να παρατηρούμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό να φοβόμαστε τον εαυτό μας, να φοβόμαστε την καρδιά μας, να φοβόμαστε τη λογική μας, τη σκέψη μας και να την ψάχνουμε να δούμε αν είναι μέσα από το Λόγο του Θεού. Και η ασφάλειά μας είναι να βλέπουμε και να παρακολουθούμε με πραότητα και επιοίκεια, γιατί το αντίθετο φανερώνει. Ποιο είναι το αντίθετο? Αντί πραότητα με θυμό, αντί πραότητα με νεύρα, αντί πραότητα με φούσκωμα και αντί με επιοίκεια με αυστηρότητα. Αυστηροί είμαστε και πρέπει να είμαστε μόνο με τον εαυτό μας. Με τους άλλους πρέπει να είμαστε απολύτως επιοικείς και μάλιστα να είναι φανερή η επιοικιά μας ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους. Με αυτή την αποκάλυψη που είχε ο Απόστολος Παύλος από τον Χριστό, απευθύνεται στους Κορινθίους, καθώς γνωρίζει ότι πολλοί τον κατηγορούνε, πολλοί τον κρίνουνε και τον κατακρίνουνε και πολλοί ακούνε με προσοχή αυτά που λένε οι άλλοι. Γι' αυτό λέει, αυτός εγώ ο ίδιος ο Παύλος σας παρακαλώ δια της πραότητος και επιοικίας του Ιησού Χριστού, ο οποίος είμαι, όταν είμαι παρόν μεταξύ σας είμαι ταπεινός, όταν δεν είμαι απόν τότε παίρνω θάρρος προς εσάς.
Είναι πολύ σοβαρό. Όταν είμαι παρόν, εγώ ο Παύλος είμαι ταπεινός. Όταν είμαι απόν και γράφω τις επιστολές, επειδή γράφω δια Πνεύματος Αγίου, τότε παίρνω θάρρος. Δεν γίνομαι αυστηρός, αλλά παίρνω θάρρος να μιλάω την αλήθεια. Σας παρακαλώ δε, όταν θα έλθω, φροντίστε να μην λάβω θάρρος με την πεποίθηση εκείνη με την οποία στοχάζομαι να τολμήσω εναντίον τινών οι οποίοι θεωρούν ημάς ως κατά σάρκα περιπατούντας. Φοβερό. Δηλαδή είναι απίστευτο, έτσι, όταν το διαβάζει κανείς λέει, σκέφτεται, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν χριστιανοί και να ισχυρίζονται ότι ο Απόστολος Παύλος και οι συναυτό περπατούν κατά τη σάρκα. Γι' αυτό φροντίστε, καθώς σας στέλνω, λέγει ο Απόστολος Παύλος στην αποστολή, την επιστολή αυτή, να καταλάβετε την κατάστασή σας. Διότι ναι μεν περπατώμεν εν σαρκή μέσα στη ζωή αυτή, αλλά όχι κατά σάρκα. Όμως δεν πολεμόμεν κατά σάρκα, και πώς αποδεικνύεται αυτό? Διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, γιατί είναι δυνατά συν Θεό προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων. Έχει βεβαιότητα ο Απόστολος Παύλος ότι δεν περπατάει κατά σάρκα όπως τον κατηγορούνε, γιατί είναι βέβαιο ότι όταν έρχεται μια κατηγορία σε έναν άνθρωπο, αυτός ο άνθρωπος αναλογίζεται. Λες να περπατάω, και πρέπει να αναλογίζεται, λες να περπατάω κατά σάρκα και να μην το έχω καταλάβει? Και πώς θα καταλάβω ότι δεν περπατάω κατά σάρκα, όταν τα όπλα του πολέμου, γιατί ο χριστιανός είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, δεν είναι σε ύπνο, δεν είναι σε ειρήνη, δεν είναι σε κουτσομπολιό, δεν είναι σε ησυχία. Ο χριστιανός πολεμάει γιατί τον πολεμάει ο εχθρός. Εάν ο εχθρός δεν τον πολεμάει, τότε ο χριστιανός αυτός δεν είναι περιπατών κατά το πνεύμα, αλλά είναι κατά τη σάρκα, γιατί ο εχθρός εξυπηρετείται από το περπάτημα του ανθρώπου που περπατάει κατά σάρκα, καθώς κρίνει, κατακρίνει, κατηγορεί, θυμώνει, αγριεύει και δημιουργεί σκάνδαλα και θόρυβο. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν λέει, για κάτσε να δω. Αλλά είναι και σαν μας λέει, για κοιτάξτε κι εσείς, μήπως περπατάτε κατά σάρκα και δεν το έχετε καταλάβει. Και πώς θα καταλάβουμε ότι περπατάμε κατά το πνεύμα? Είναι γιατί τα όπλα του πολέμου μας, είμαστε σε πόλεμο. Έχουμε επιθέσεις. Όταν είσαι σε πόλεμο να χαίρεσαι. Όταν είσαι σε ειρήνη να λυπάσαι και να φοβάσαι και να ανησυχείς. Όταν σε πολεμάνε να δοξάζεις το Θεό. Γιατί κάτι καλό γίνεται. Ο εχθρός δεν πολεμάει τον άνθρωπο τον οποίο δεν φοβάται και δεν λογαριάζει. Αντιθέτως, τον βοηθάει για να του κάνει τα θελήματά του ο εχθρός της ψυχής. Όταν όμως σε πολεμάει, και πώς πολεμάει ο εχθρός? Με δελεασμούς, με πειρασμούς, με απειλές και με πλάνες. Όταν λοιπόν έρχονται τα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα, να χαίρεσαι, καθώς λέγει ο Απόστολος Ιάκωβος, πάσαν χαρά νομίσατε όταν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς. Τι σημαίνει περιπίπτω εις διαφόρους πειρασμούς? Ο πειράζων έρχεται εναντίον μου. Δεν ησυχάζει. Γιατί θέλει να σε γκρεμίσει. Αλλά ο Θεός τι λέει? Μη φοβάσαι, να χαίρεσαι. Γιατί εγώ μέσα από αυτό το πόλεμο σε σένα εργάζομαι τη δοκιμή της πίστης σου. Γιατί πρέπει η πίστη σου να φανεί ότι είναι δόκιμη, ώστε να έρθει η ελπίδα που δεν σε κατεσχύνει. Ξανά, είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Επιπλέον, πρέπει να είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Με ποιους? Με όλους.
Όσο πιο πολύ είσαι σε πόλεμη κατάσταση, τόσο πιο πολύ βέβαιον είναι ότι πας καλά και ο Θεός είναι μαζί σου. Αλλά πώς αποδεικνύεται ότι πας καλά και ο Θεός είναι μαζί σου? Όταν τα όπλα του πολέμου σου δεν είναι σάρκικα, αλλά είναι πνευματικά, σύνθεο, που χρησιμοποιούνται για να καθερούνται οχυρώματα εναντίον της γνώσης του Θεού. Καθώς καθερούμε όλους τους ισχυρισμούς, αλλά και κάθε ύψωμα που υψώνεται με αλαζονία εναντίον της γνώσεως του Θεού, ώστε εχμαλωτίζουμε κάθε λογική στην υπακοή του Χριστού. Αυτή είναι η καρποφορία. Κερδίζουμε ανθρώπους στην υπακοή του Χριστού. Αλλά το να κερδίσεις ανθρώπους στην υπακοή του Χριστού δεν είναι παιχνιδάκι, είναι πόλεμος. Γιατί παίρνεις από την αυλή του ανθρώπους και τους πας στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι πόλεμος. Και έτσι φαίνεται ότι περπατάς κατά τη σάρκα, γιατί τα όπλα σου είναι δυνατά σύνθεο με τη βοήθεια του Θεού. Και φαίνονται, αποδεικνύονται ότι τα όπλα σου είναι δυνατά συνθεώ, γιατί, γιατί καθερείς ισχυρισμούς εναντίον του θελήματος του Θεού και ταπεινώνεις κάθε τι που υψώνεται με αλαζονία εναντίον της γνώσεως του Θεού, ώστε εχμαλωτίζεις τη λογική των ανθρώπων στην υπακοή του Ευαγγελίου. Που δεν γίνεται αυτό παρά μόνο με όπλα πνευματικά δυνατά συν Θεό. Δεν μπορείς δηλαδή έναν άνθρωπο να τον πείσεις στην υπακοή του Ευαγγελίου του Χριστού εάν δεν προηγηθεί πόλεμος, και αν στον πόλεμο αυτό τα όπλα που χρησιμοποιείς δεν είναι δυνατά συν Θεό. Αυτός είναι ο χριστιανός, ο νικητής. Καθώς λέει ο Χριστός, εγώ ενίκησα και εσείς θα νικήσετε. Υπάρχει ο χριστιανός ο νικημένος και υπάρχει ο χριστιανός ο θριαμβευτής. Ο χριστιανός μέσα στον οποίο κυριαρχεί τον ο εαυτός του, αυτοθαυμάζεται, το λέω χοντρά, είναι ικανοποιημένος από τον εαυτό του, αρέσκεται να βλέπει τον εαυτό του τόσο καλό. Στο χριστιανό λοιπόν που κυριαρχεί ο εαυτός του, μπροστά του είναι ήττα, γιατί τα όπλα του δεν είναι δυνατά συν Θεό. Δεν μπορεί να έχει δυνατά όπλα πνευματικά συν Θεό για να εχμαλωτίζει ανθρώπους στην υπακοή του Ευαγγελίου. Ακόμη στον άνθρωπο που κυριαρχούν οι γνώμες οι ανθρώπινες, οι φόβοι οι ανθρώπινοι, αυτός ο άνθρωπος πάλι δεν μπορεί να είναι νικητής, αλλά θα οδηγείται σε αδιέξοδα, σε τείχους, σε απελπισία και σε απόγνωση. Μόνο ο άνθρωπος στον οποίον κυριαρχεί ο Ιησούς Χριστός θα είναι πάντοτε νικητής και θριαμβευτής, και τα όπλα του θα είναι δυνατά συν Θεό. Παρόλο που επαναλαμβάνω, για το ποια είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε φαίνεται πρώτον από την πραότητά μας και την επίοικιά μας, καθώς βλέπουμε τους άλλους και τους βλέπουμε ως υπερέχοντες, και δεύτερον από τα όπλα τα οποία χρησιμοποιούμε και τα οποία δεν είναι σαρκικά, γιατί είναι δυνατά συν Θεό, και βλέπουμε το Θεό να συμμαρτυρεί όχι μόνο στα λόγια μας, αλλά στα έργα μας. Και λέει και ο Απόστολος Παύλος, και όταν εχμαλωτήσουμε τους άλλους στην υπακοή του Ευαγγελίου, ή είμαστε κι εμείς εχμάλωτοι στην υπακοή του Ευαγγελίου, τι σημαίνει εχμάλωτος στην υπακοή του Ευαγγελίου? Δούλος του Χριστού. Δηλαδή δεν κάνω αυτό που θέλω, αλλά κάνω υπακούοντας στο Χριστό αυτό που θέλει.
Κάνω αυτό που θέλει ο Χριστός, επειδή υπακούω στο Ευαγγέλιο Του. Και είμαι θα έτοιμη, λέει ο Απόστολος Παύλος, να εκδικήσω μεν πάσαν παρακοήν, όταν γίνει πλήρης η υπακοή σας. Πότε λοιπόν η παρακοή μου στο Ευαγγέλιο του Χριστού νικέται ακόμη και από μένα, αλλά και από τον αδελφό ή την αδελφή ή τον οποιονδήποτε χρησιμοποιεί ο Θεός για έλεγχο σε μένα, γιατί δεν σημαίνει ότι δεν έχω παρακοή εγώ ή οποιοδήποτε, μόνο όταν η υπακοή μας γίνει πλήρης. Και πότε γίνεται πλήρης η υπακοή μας? Πως αποδεικνύεται ότι η υπακοή μας έφτασε να είναι πλήρης? Όταν τα όπλα μας τα πνευματικά είναι δυνατά συν Θεό και βλέπουμε να υποτάσσονται στην υπακοή του Ευαγγελίου οι άνθρωποι με τους οποίους συνδιαλλαγόμεθα. Αυτός είναι ο καλός χριστιανός. Αυτός είναι ο πνευματικός χριστιανός. Δεν είναι αυτός που τσακώνεται, προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του, τη γνώμη του. Δεν είναι εκεί το θέλημα του Θεού. Δεν είναι εκεί ο άνθρωπος που περπατάει κατά τη σάρκα. Ποιος είναι αυτός που περπατάει κατά τη σάρκα? Ο δούλος του Θεού. Ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας, δουλωθέντες εις τον Θεό, έχουμε τον καρπό μας εις αγιασμό και το τέλος μας ζωή αιώνιος. Ποιος είναι αυτός που περπατάει κατά το πνεύμα? Είναι ο δούλος του Θεού. Και πώς αποδεικνύεται κάποιος ότι είναι δούλος του Θεού? Πρώτον, γιατί έχει πραότητα και επιοίκεια Χριστού στο να κρίνει τους ανθρώπους, να συγκρίνει τους ανθρώπους ποτέ με κριτήριο τον εαυτό του, και αποδεδειγμένα έχει όπλα πνευματικά δυνατά συν Θεό. Εάν η γυναίκα σου δεν υποτάσσεται σε σένα στην υπακοή του Ευαγγελίου, αν τα παιδιά σου δεν υποτάσσονται σε σένα στην υπακοή του Ευαγγελίου, θέλεις διόρθωση και θέλω διόρθωση. Πόσο μάλλον οι άλλοι. Πόσο μάλλον. Είναι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, πραγματικά πολύ σημαντικό να κοιτάμε γύρω μας με προσοχή για να βλέπουμε τον εαυτό μας, να μετανοούμε, να αλλάζουμε δρόμο, να διακδικούμε πραότητα και επιοίκεια Χριστού. Η συμπεριφορά μας να είναι συμπεριφορά Χριστού, χωρίς μάχες, χωρίς έρηδες, γιατί όπου υπάρχει φιλονικία και έρης, εκεί υπάρχει παναχρίων πράγμα. Και πώς δεν θα ελευθερωθώ από τις φιλονικίες και από τις έρηδες? Με τη χάρη του Χριστού. Όταν ταπεινωθώ μπροστά στο Θεό. Όταν διορθώνομαι στην πραότητα και την επίοικια του Χριστού. Και όταν μπορώ να εκδικήσω εγώ στον εαυτό μου πάσαν παρακοήν, τότε είναι αποδεδειγμένο ότι η υπακοή μου στο Λόγο του Θεού είναι πλήρης. Τι θα πει να εκδικήσω πάσαν παρακοήν? Να την καταλάβω, να την καταδικάσω, να τη διορθώσω. Με επίγνωση, με επιμέλεια. Το αντίθετο ποιο είναι για να καταλάβω? Να θυμώνω, να λέω εγώ έχω δίκιο, ο άλλος δεν καταλαβαίνει. Εγώ ξέρω, ο άλλος δεν ξέρει. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ποιο είναι αυτό το σημείο που με θεωρεί ο Θεός ότι δεν περπατώ κατά τη σάρκα, και ποια είναι τα άλλα σημεία που με θεωρεί ο Θεός ότι περπατάω κατά τη σάρκα. Το κατά πρόσωπον βλέπετε. Τώρα μπαίνει σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Εάν κάποιος έχει πεποίθηση στον εαυτό του ότι είναι του Χριστού, πρέπει να συλλογίζεται ότι και ο άλλος είναι του Χριστού. Ότι δεν είσαι εσύ μόνο του Χριστού. Δεν είσαι εσύ μόνο ο καλός χριστιανός.
Συλλογίζεσαι ότι είσαι του Χριστού. Αμήν, γιατί είμαστε. Αν όμως συλλογίζεσαι ότι ο αδελφός σου δεν είναι του Χριστού, λάθος κάνεις. Εσύ δεν είσαι του Χριστού. Ναι, αλλά δεν τον βλέπεις αυτόν όλο λάθος κάνει, πότε θα μετανοήσει, πότε θα αλλάξει. Αυτό δεν είναι η δική σου δουλειά. Η δική σου δουλειά είναι, αυτό το διέκρινες, να προσεύχεσαι γι' αυτόν. Ναι. Η δική σου δουλειά είναι να τον πλησιάσεις με αγάπη, να τον διορθώσεις. Η δική σου δουλειά είναι να τον βοηθήσεις. Η δική σου δουλειά είναι να κοιτάς τον εαυτό σου, αν δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά. Αλλά αν κάποιος νομίζει και έχει πεποίθηση στον εαυτό του ότι είναι του Χριστού, ασυλλογίζεται τούτο πάλι με τον εαυτό του, ότι καθώς αυτός είναι του Χριστού, ούτω και εμείς είμεθα του Χριστού. Δεν είσαι μόνο εσύ, αλλά και ο άλλος είναι του Χριστού. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, διότι εγώ αν καυχηθώ για την εξουσία την οποία ο Κύριος μου έδωσε εις οικοδομήν και όχι εις καθαίρεσιν. Πολύ κρίσιμο αυτό. Εάν έχεις εξουσία για να αποδειχθεί ότι είναι του Θεού, πρέπει να τη χρησιμοποιήσεις οικοδομήν και όχι εις καθαίρεση. Δηλαδή όχι εις κατάκριση. Ας τον αυτόν. Ναι. Αυτό δεν είναι χάρισμα Θεού. Αυτό δεν είναι περπάτημα κατά το πνεύμα. Αυτό είναι εντελώς περπάτημα κατά τη σάρκα. Το ξαναδιαβάζω. Εάν και περισσότερο ακόμη καυχηθώ για την εξουσία την οποία ο Θεός μου έδωσε εις οικοδομήν και όχι εις καθαίρεσιν, δεν θα ντραπώ, γιατί το βλέπω, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι όπου πηγαίνω γίνεται οικοδομή. Το βλέπω. Έχω εξουσία εις οικοδομήν. Δεν έχω εξουσία σε γκρέμισμα. Σε οικοδομή έχω εξουσία. Και για να μην φανώ ότι σας εκφοβίζω δια των επιστολών μου, σας λέγω ότι οι επιστολές μου είναι βαρύες και ισχυρές. Κάποιος όμως λέγει, η παρουσία του σώματος είναι ασθενής και ο λόγος εξουθενημένος όταν είναι εδώ. Μπέρδεψε την ταπείνωση του Αποστόλου Παύλου μπροστά στους αδελφούς και την μετέφρεσε αδύναμο και εξουθενημένο. Το ξαναδιαβάζω. Ασθενής και εξουθενημένος ο λόγος. Ο Απόστολος Παύλος είναι ταπεινός στο λόγο. Στην παρουσία του. Οι άλλοι όμως, βλέποντας την ταπείνωσή του, βλέποντας ότι πάντοτε υποχωρεί γιατί έτσι θέλει ο Θεός, βλέποντας ότι πάντοτε κάνει υπομονή, βλέποντας ότι ποτέ δεν τζακώνεται και δεν φιλονεκεί, βλέποντας την πραότητά του και την επιοικιά του, τι λένε, τι σπράττουνε. Ο λόγος του είναι ασθενής και εξουθενημένος. Ενώ με τις επιστολές που γράφει το λόγο του Θεού είναι δυνατός. Και ο Απόστολος Παύλος βάζει τα πράγματα στη θέση του. Βάζει την αλήθεια μπροστά που μας ενδιαφέρει, αδερφοί. Λέγοντας, αυτό πρέπει να παρατηρεί αυτός που λέγει ότι ο λόγος μου είναι ασθενής και εξουθενημένος, ότι πράγματι είμεθα εις των λόγων δια των επιστολών ισχυρή, αλλά παρόντες, ενώ εσείς μας βλέπετε εξουθενημένους, είμαστε δυνατοί στο έργο. Να το ξαναπώ πιο καλά. Υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος λέει πολλά και τον βλέπουν για μεγάλο. Υπάρχει ο άνθρωπος που είναι ταπεινός και κρύβεται και δεν μιλάει πολύ, γιατί ο λόγος του Θεού λέει να σε ταχύσεις στον ακούς, βραδύσεις στον αλλαλείς. Δεν παίρνει πρωτοβουλίες, αλλά ο Θεός τι βλέπει, ότι είναι δυνατός στο έργο του Θεού. Έχει αποτέλεσμα, έχει καρποφορία, υποτάσσει τους ανθρώπους στην υπακοή του Ευαγγελίου. Κοπιάζει στο έργο του Θεού.
Δεν μιλάει πολύ, εργάζεται πολύ. Δεν λέει πολλά, κάνει πολλά. Και ευαρεστεί το Θεό. Μην παρατηρείς λοιπόν τον άνθρωπο από αυτά που λέει, αλλά να παρατηρείς τον άνθρωπο όπως ο Θεός, από αυτά που κάνει. Γιατί κάποιος μπορεί να είναι με το στόμα άγριος και ο ταπεινός να υποχωρεί. Να είναι αυστηρός και ο ταπεινός να υποχωρεί. Μην κρίνεις από αυτό που θυμώνει, που αγριεύει, που φωνάζει και βλέπεις τον άλλον και ταπεινώνεται. Μην κρίνεις από αυτό. Αλλά να κρίνεις από το έργο αυτουνού που φωνάζει και από το έργο από αυτουνού που ταπεινώνεται. Το έργο είναι που συστήνει. Το αποτέλεσμα. Όταν βλέπεις έναν και εργάζεται και κουράζεται, ανοίγει το σπίτι του, τρέχει όπου τον φωνάζουνε, κάνει αυτό που θέλει ο Θεός, φοβάται το Θεό, κλαίει στο Θεό, προσεύχεται στο Θεό, μελετάει το Λόγο του Θεού, αυτό μην τον φοβάσαι. Και μην τον θεωρήσεις ποτέ ταπεινό και εξουθενημένο. Αυτός είναι ο δυνατός εμπνεύματι Αγίο στα μάτια του Θεού. Αντίθετα, ο άνθρωπος που έχει θωριά, που λένε οι άνθρωποι, που είναι σπουδαίος και μεγάλος στα λόγια, αλλά τα έργα του δεν υπάρχουν, αυτός είναι ο ασθενής και ο έτοιμος για πτώση. Είναι αυτός που νομίζει ότι είναι κάτι, αλλά δεν είναι και πρέπει να προσέχει, γιατί γρήγορα θα πέσει. Και αυτό το ξαναλέω, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι για τον άλλον, είναι για τον εαυτό μου. Ποιος είσαι, τι είσαι, πώς ενεργείς, λες και ξαναλες και ματαξαναλες και κρίνεις και καταδικάζεις και μάλιστα αυτόν που προσεύχεται για σένα, εσύ τον εξουθενείς, είσαι σε κίνδυνο. Είσαι σε κίνδυνο. Και τι πρέπει να κάνεις και τι πρέπει να κάνω? Να πάψω να λέω, να πάψω να σκέφτομαι, να πάψω να κρίνω και να αρχίζω να εργάζομαι. Να έχω έργο, να έχω κόπο. Να έχω δηλαδή όπλα δυνατά συν Θεό για να γκρεμίζω ισχυρισμούς ανθρώπινους. Όχι εγώ, ο Κύριος, με το Λόγο του Θεού. Για να ταπεινώνονται, όχι από μένα, από το Θεό. Κάθε ύψωμα που υψώνεται με αλαζονία εναντίον της γνώσης, της άποψης του Θεού. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού είναι απόλυτος. Στους ταπεινούς ο Θεός δίνει χάρη. Σε αυτούς που δεν λένε πολλά, που κρύβονται, που δεν τσακώνονται, δεν μάχονται, δεν διεκδικούνε, αλλά προσεύχονται, εργάζονται, κοπιάζουνε. Αυτούς λοιπόν που δεν συστήνουν τον εαυτό τους, θα τους συστήσει ο Θεός. Αυτοί θα κερδίσουνε την ευλογία και τη δόξα του Θεού. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, αντί να λέμε να προσευχόμαστε και αντί να κρίνουμε να εργαζόμαστε και αντί να κατακρίνουμε να κουραζόμαστε και να είμαστε πάντοτε έτοιμοι στην υπηρεσία που θα μας καλέσει ο Θεός. Γιατί ο Θεός δεν μας καλεί για να του φανερώσουμε τι συμβαίνει, μας καλεί για να υπηρετήσουμε το θέλημά Του. Δύο χριστιανοί. Νάτι, τους βλέπετε. Δύο χριστιανοί. Ο ένας λέει και ο άλλος κάνει. Ο ένας κρίνει και ο άλλος κουράζεται. Ο ένας κατακρίνει και ο άλλος προσεύχεται. Ο ένας αποκαλύπτει τον εαυτό του και ο άλλος κρύβεται στο ταμείο του.
ποιος νομίζετε ότι είναι αυτός τον οποίον ο Θεός θα δώσει όπλα δυνατά συν Θεό αποτελεσματικά? Εγώ δεν θέλω να είμαι από αυτούς. Εγώ θέλω να είμαι από εκείνους που δεν φαίνονται, δεν φωνάζουν, δεν τσακώνονται, δεν κρίνουν, δεν υψώνουν σαν κρυάρια τη δύναμή τους, αλλά σαν τα προβατάκια, τα ασθενή και τα αδύνατα που κρύβονται πίσω από το τζοπάνι τους και ακούνε τη φωνή του. Όχι σαν τη Μάρθα που όταν ήρθε ο Χριστός τα πήρε όλα σβάρνα να σε υπηρετήσω, να κάνω, να δείξω, και βλέπει την Μαρία δεν έλεγε τίποτα, καθόταν στα πόδια του Χριστού, άκουγε. Άκουγε τα λόγια του Κυρίου της. Και η Μάρθα τι έκανε? Έκρινε. Πες Κύριε σε αυτή την παλιοτεμπέλα, δεν το είπε, αλλά αυτό εννοούσε. Να σε βοηθήσει, γιατί μόνη μου τα κάνω όλα. Και ο Κύριος της είπε, Μάρθα, Μάρθα, η Μαρία εξέλεξε την αγαθή μερίδα. Σήμερα λοιπόν, αδερφοί, να πάρουμε μια ωραία απόφαση. Να εκλέγουμε στη ζωή μας την αγαθή μερίδα που δεν πρόκειται να μας αφαιρεθεί ποτέ στους αιώνες των αιώνων. Αμήν, Χριστέ μου. Βοήθα μας, Χριστέ μου, σε παρακαλώ πολύ.